Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη που επιβαίνει στο τρένο που πηγαίνει από Λάρισα Θεσσαλονίκη. Είμαστε πάνω στην αμαξοστοιχεία στο Intercity 52, το οποίο κάνει το δρομολόγιο. Ακούτε τον μηχανοδηγό που θα δώσει την αναγγελία για την διέλευση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα στις 28 Φεβρουαρίου. Εδώ είμαστε στην ίδια αμαξοστοιχεία η οποία κάνει το πρώτο δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνη την μοιραία αμαξοστοιχεία στην οποία σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση με το επιβατικό, όπως όλοι καλά και με οδυνηρό τρόπο θυμόμαστε στις 28 Φεβρουαρίου. Υπάρχουν πάνω στην αμαξοστοιχεία ελάχιστοι επιβάτες. Θα μιλήσουμε με κάποιους. Είναι λοιπόν ο Χρήστος Νικολαίδης που επιβαίνει αυτήν την ώρα στο τρένο. Η αλήθεια είναι ότι φύλαξη δεν έχω, αλλά το κλίμα είναι σε κάθε περίπτωση βαρύ. Και ειλικρινά δηλαδή οι σκέψεις είναι συνταρακτικές. Και ειδικά τώρα δηλαδή που ακούστηκε και τη στιγμή που άκουσαν οι επιβάτες. Είμαστε στη Σάγκα τη Μικρή και τώρα βγαίνουμε ακριβώς το τραγικό δυστύχημα. Νομίζω ότι είναι μια βαριά ατμόσφαιρα την οποία την συναισθανόμαστε όλοι. Είναι πραγματικά συνταρακτική η στιγμή. Δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή να το περιγράψω, αλλά το μόνο που μπορώ να πω ως πολίτης είναι ότι δεν μπορεί να έχεις συνεπιβάτη το φόβο, την ανασφάλεια και την οργή για την αυριανή μέρα. Δηλαδή, πάρουμε ως μάθημα και να κοιτάξουμε ψυχρά την επόμενη μέρα κατάματα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν φοβήθηκα να κλείσω ειστήριο χθες το βράδυ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι σκέψεις είναι βαριές και αυτή τη στιγμή δηλαδή έχω ανατριχιάσει με το. Πιστεύετε ότι πολλοί κόσμος έχει αποθαρρυνθεί από την τραγωδία των Τεμπών και δεν θα χρησιμοποιεί πλέον το σιδηρόδρομο? Πιστεύω ότι απλά θέλει χρόνο αυτό. Δηλαδή θέλει χρόνο να αποκατασταθεί η αίσθηση ασφαλούς διέλευσης, η εμπιστοσύνη στο σιδηρόδρομο και να κάνουμε όλη την δουλειά μας και συντεταγμένα η πολιτεία και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και όλοι μαζί να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα με ψυχραιμία κατάματα. Εσείς από τη στιγμή που μπήκατε στο συγκεκριμένο τρένο από την Αθήνα, πώς είδατε το κλίμα? Υπάρχει αυτή η φόρτιση νομίζω. Υπάρχει μια βουβαμάρα ξεκάθαρη. Δηλαδή υπάρχει ένα βαρύ κλίμα. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Και δεν είναι και πάρα πολλοί επιβαίνοντες από όσο κατάφερα να δω. Είναι ελάχιστοι. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί συναδελφοί σας εδώ που κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Και ο καιρός δεν βοηθάει επίσης όλο αυτό το σκηνικό. Είναι βαρύ το κλίμα. Είναι συνταρακτική στιγμή. Είναι απερίγραπτο γιατί περνάει όλος αυτός ο μήνας που έχει περάσει από εκείνη την ημέρα. Περνάει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπροστά από τα μάτια σου. Χρήστο, αυτή η βουβαμάρα, αυτό το βαρύ κλίμα με το βλέμμα στην πανεκκίνηση είναι κάτι το οποίο καταγράφεται από το πρωί. Το ακούσαμε και από αυτόν τον επιβάτη. Το ακούσαμε και από άλλους επιβάτες στα ρεπορτάζ και τα δικά σου και της Μαρίας Βούσουλα, οι οποίοι είναι ναι μεν φοβισμένοι, είναι επιφυλακτικοί, είναι μουδιασμένοι, παγωμένοι. Ωστόσο, λένε δεν μπορούμε να μην χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο μέσο για τις μετακινήσεις μας. Ακριβώς και πραγματικά, αν έχουμε ακόμα λίγα δευτερόλεπτα στον αέρα, θα βρεθούμε μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα ακριβώς στο σημείο της τραγωδίας, ακριβώς στο σημείο στο οποίο στις 28 Φεβρουαρίου είχαμε την τραγική σύγκρουση. Όπως μας ενημέρωσαν, επειδή ακριβώς σε αυτή την αμαξοστοιχεία επιβαίνει και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Τερεζίδης, θα γίνει μια ειδική αναγγελία από τα μεγάφωνα της αμαξοστοιχείας, προκειμένου όλοι όσοι επιβαίνουν στο συγκεκριμένο σειρμό να πάρουν την πληροφόρηση, αλλά και ένα ιδιαίτερο μήνυμα από την πλευρά των ανθρώπων που εργάζονται στους σιδηρόδρομους. Βλέπετε στα πλάνα που σας στέλνει ζωντανά ο Αποστόλης Τσινάρης ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω στην μικρή γέφυρα, η οποία μας οδηγεί από τον ανισόπεδο κόμβο του Ευαγγελισμού. Θα περάσουμε ακριβώς μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Τεμπών.
ακολουθεί ένας άλλος τόπος τραγωδίας, το μνημείο των θυμάτων ενός αυτοκινητιστικού δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, στις 4 Οκτωβρίου του 1999. Είναι ακόμα ένα δυστύχημα αυτό, γιατί πραγματικά μέσα σε μια απόσταση 4 χιλιόμετρων έχουμε 4 πολύ νεκρά δυστυχήματα. Εδώ, στην τραγική κοιλάδα, αλλά τόσο όμορφη συνάμα, κοιλάδα των Τεμπών. Από τη μία έχουμε το τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ. 4 χιλιόμετρα παρακάτω ήταν το τραγικό δυστύχημα με τους μαθητές του Μακροχωρίου, αν θυμάστε, λίγα χρόνια αργότερα, το 2001. Ενώ και στις 28 Φεβρουαρίου είχαμε το άλλο δυστύχημα με τα δύο τρένα. Εδώ βρισκόμαστε στην διαστάβρωση ακριβώς του Ευαγγελισμού. Και με το μυαλό και τις καρδιές όλων, Χρήστο, να είναι στους ανθρώπους αυτούς, τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, στις οικογένειές τους που έχουν βυθιστεί στο πένθος, αλλά και με την ευχή κάποια στιγμή η χώρα μας να αποκτήσει το σιδηρόδρομο και τις μετακινήσεις που τις αξίζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα του 2023. Πραγματικά, και ενώ έχουμε τις πτυχές αυτής της τραγωδίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε ακόμα 4 άτομα να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία τόσο της Λάρισας όσο και της Θεσσαλονίκης, ενώ μία ακόμη πτυχή αυτής της τραγωδίας είναι και η δικαστική διερεύνηση της όλης υπόθεσης. Συνεχίζεται και σήμερα η κατάθεση μαρτύρων στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, ο οποίος έχει αρχίσει ένα πολύ βαρύ έργο εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, να συλλέξει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην κατάρτιση μιας πλήρους δικογραφίας, προκειμένου, όπως απαιτεί όλη η Ελλάδα, να χυθεί άπλετο φως στα αίτια αυτής της πρωτοφανούς τραγωδίας από τη μία, και από την άλλη να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, όποιοι και αν είναι. Αλλά βέβαια η προσοχή όλων μας βρίσκεται σε ένα άλλο στοιχείο, στο στοιχείο της επανεκκίνησης. Θα της πρέπει ασφάλειας. Η ελληνική πολιτεία να διασφαλίσει ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι ακριβώς είναι ασφαλείς, ότι δουλεύουν όλα εκείνα τα συστήματα και υπάρχει όλο εκείνο το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να διασφαλίσει σε κάθε βαθμό ότι πραγματικά οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι κινούνται πάνω σε ράγες ασφάλειας. Και να κερδίσουν και πάλι την εμπιστοσύνη. Είναι μια πολύ σημαντική έννοια, η οποία χάθηκε μετά το δυστύχημα των Τεμπών, όπως ήταν λογικό, αφού 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενέτη 2023. Στίχημα λοιπόν και στόχος είναι να κερδιθεί και πάλι αυτή η εμπιστοσύνη, Χρήστο. Ακριβώς, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να πιστεί από όλα τα όργανα της ελληνικής πολιτείας ότι έχουν ληφθεί όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν αυτές οι τραγικές και, επιτρέψτε μου την έκφραση, γελίες σκηνές τις οποίες παρακολουθήσαμε με τις προσωπικές ευθύνες αλλά και με τις ελλείψεις και τα κενά. Τώρα όμως τούνελ, περνάμε κάτω από τη γέφυρα. Παρακαλώ πολύ, δώστε μου ακόμα μερικά δευτερόλεπτα προκειμένου να μεταδώσουμε αυτήν την σκηνή, αυτήν την εικόνα. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας, πάνω σε έναν σειρμό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνον τον τραγικό σειρμό της 28ης Φεβρουαρίου. Κινείται πάνω στο ίδιο δρομολόγιο. Ευτυχώς, αυτός ο σειρμός δεν έχει πάρει το ρεύμα καθόδου, κινείται στο ρεύμα ανόδου κανονικά. Δεν έγινε κάποιο τραγικό λάθος και δεν υπήρξε κάποιο από τα αίτια εκείνης της μοιραίας βραδιάς. Το τρένο το δικό μας κινείται πάνω στο ρεύμα της ανόδου προς Θεσσαλονίκη. Κατεύθυνση. Το μοιραίο τρένο πέρασε στην άλλη γραμμή την οποία βλέπετε και στο σημείο αυτό κινούνταν αμέριμνο ο μηχανοδηγός και όλο το προσωπικό εκείνη την τραγική νύχτα, με μια ταχύτητα σύμφωνα με τις καταγραφές του ΟΣΕ περί τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Από αυτό εδώ το σημείο περνάμε και μπαίνουμε μέσα στο μικρό τούνελ και λίγα μέτρα μετά την έξοδό του έχουμε την τραγική σύγκρουση ακριβώς σε αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Άλλωστε μπορείτε να διακρίνετε αριστερά το σημείο στο οποίο έχει στηθεί το εκκλησάκι, το αναθυματικό αυτό το μνημείο για τα θύματα τα οποία είναι, νομίζω, στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας. Πραγματικά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι μέσα και σε αυτό το τρένο έχουμε μια βαριά ατμόσφαιρα, καθώς θυμόμαστε όλοι αυτά τα
αυτά τα θλιβερά χαρακτηριστικά αυτού του δρομολογίου, το οποίο συνεχίζει το ταξίδι του προς τη Θεσσαλονίκη. Το οποίο στιγμάτισε την χώρα μας κυριολεκτικά. Χρήστο Νικολαίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, και εσένα και τον συνάδελφο Οικονολήπτη.